Κυρία Κομινάκα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ξενιδόπουλε. Τα λέμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, η επικαιρότητα είναι ασφαλώς τέτοια. Κυρία Κομινάκα, πράγματι, συνομιλούμε την επομένη των νέων ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού σχετικά με την υιοθέτηση, την απόφαση για νέα απαγορευτικά μέτρα, ιδίως στην Αττική. Πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτές τις ανακοινώσεις? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει επιλέξει να ακολουθεί την πεπατημένη του ακορντεόν, όπως το έχει και η ίδια χαρακτηρίσει, αντί να παίρνει μέτρα που θα οδηγήσουν στην πραγματική προστασία, ουσιαστικά μέτρα προστασίας και των κατοίκων της Αττικής και συνολικά του λαού. Διότι εκτός από την χθεσινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, χτες βγήκε στη δημοσιότητα και η επίγουσα ανοιχτή επιστολή της Ομοσπονδίας των Ενώσεων των Νοσοκομειακών Γιατρών προς την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, οι οποίοι γιατροί επισημαίνουν τον τεράστιο κίνδυνο που υπάρχει αυτό το διάστημα και ως κύρια αιτία εντοπίζουν την άρνηση της κυβέρνησης να ενισχύσει ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει και να μπροστά στο πολύ αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο που όλοι εντοπίζουν. Ενώ παράλληλα δεν έχουν πάρθει μέτρα που θα βοηθούσαν τον ουσιαστικό περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, όταν για παράδειγμα στην Αθήνα οι χώροι εργασίας παραμένουν να είναι η κύρια ο κύριος χώρος εξάπλωσης της πανδημίας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα οποία κινούνται κατά χιλιάδες οι εργαζόμενοι καθημερινά, είτε να το πούμε έτσι τα μαγαζιά λειτουργούν με click away, είτε παραμένουν κλειστά. Όταν οι μαζικοί χώροι εργασίας λοιπόν παραμένουν ανοιχτοί χωρίς να υπάρχουν σοβαροί έλεγχοι ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα κατά πόσο τηρούνται τα μέτρα και με καταγγελίες κατά διαστήματα ότι μετατρέπονται πολλές φορές σε κολαπτήρια της νόσου, άλλοι χώροι μαζική, γυροκομεία ή άλλοι. Άρα δεν μπορεί να περιμένουμε να αντιμετωπιστεί μια αυτή η κατάσταση αποκλειστικά και μόνο με τα άνοιξη κλίση που έχουν και σοβαρές άλλου είδους οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες βέβαια. Κυρία Κομινάκα, μιλήσατε για αυτές τις οικονομικές συνέπειες. Η κυβέρνηση δείχνει ότι λαμβάνει κάποια μέτρα. Η αντιπολίτευση επιμένει ότι αυτά δεν επαρκούν. Ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η γνώμη του ΚΚΕ? Εμείς ως κόμμα από την πρώτη στιγμή έχουμε επισημάνει ότι τα οριζόντια μέτρα που δεν παίρνουν, αν θέλετε, υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και αυτούς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες να επιβιώσουν, αν θέλετε, και επαγγελματίες που και πριν την έξαρση της πανδημίας με το ζόρι είχαν συνέρθει από τις προηγούμενες συνέπειες της κρίσης, δεν μπορούν πραγματικά να προλάβουν και να λύσουν προβλήματα και την κατάσταση που αν θέλετε οδηγεί και φαίνεται ότι θα οδηγεί σε λουκέτο πολύ μεγάλη μερίδα επαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων, ιδιαίτερα για παράδειγμα στο χώρο της εστίασης που σήμερα κάνουν και τις κινητοποιήσεις για ακόμη μια φορά. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε από την αρχή, αντί να από τις διάφορες ενισχύσεις, να σταματήσει να δίνεται η μερίδα του λέοντος στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και να μοιράζονται, αν θέλετε, ψίχουλα σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Εμείς κάναμε και για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες και αγρότες, είχαμε καταθέσει πρόταση νόμου, όπως βέβαια και συνολικά έχουμε καταθέσει στο προηγούμενο διάστημα και για την περιφερειακή λεκάνικο κυριά. Όμως, ιδιαίτερα για αυτούς τους κλάδους, θεωρούμε ότι θα έπρεπε τα μέτρα να δίνουν οι ενισχύσεις, να δίνονται με προτεραιότητα χαμηλότερα εισοδήματα, δηλαδή σε κύριους που είχαν από προηγούμενα έτη εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, σε κύριους που πραγματικά δυσκολεύονται, και να δίνονται με τη μορφή ελάφρυνσής τους και από μέρος των χρεών τους, που θα τα βρουν μπροστά τους στο επόμενο διάστημα, όταν θα σταματήσουν οι αναστολές που απλά μεταφέρουν για λίγους μήνες. Άλλωστε, παρατηρείται απόλυτη την αντιπολίτευση ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μια μορφή δανεισμού στην πραγματικότητα.
Ακόμα και για αυτούς λέμε ότι τουλάχιστον για τα χαμηλότερα εισοδήματα των αυτοαπασχολουμένων θα έπρεπε αυτή να είναι μια επιστρεπτέα. Όπως επίσης βλέπετε ότι η επιστρεπτέα προκαταβολή λειτουργήσε ως δικαιολογία για να σταματήσει η κυβέρνηση να δίνει το επίδομα ειδικού σκοπού στις επιχειρήσεις που κλείνουν και στους αυτοαπασχολούμενους και ιδιαίτερα στον χώρο της εστίασης. Άρα, από τη μια κάνει αυτό και από την άλλη, βέβαια, η επιστρεπτέα προκαταβολή άφησε πάρα πολύ κόσμο απ' έξω, αλλά και ακόμα και σε αυτό, όταν στις τελευταίες εθνώσεις που κατάφερε να μπει περισσότερος κόσμος και πάλι όχι όλοι, αυτοί θα κληθούν να την επιστρέψουν μαζί με μια σειρά άλλες οφειλές που έχουν συσσωρευτεί για το επόμενο διάστημα. Την ίδια ώρα, βέβαια, για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους έχει πάρει μια σειρά μέτρα που αν θέλετε διευκολύνουν και στο να χτυπηθούν και εργασιακά δικαιώματα, τα οποία δυστυχώς η εμπειρία και της κρίσης δείχνει ότι τέτοιου είδους μέτρα συνήθως έρχονται για να μείνουν και ξεχνιούνται να πάρθουν πίσω. Τώρα, προφανώς κύριε Κομινάκα, η συζήτησή μας και όσα εκθέτετε και εσείς τώρα προηγουμένως διεξάγονται ενώ στη Βουλή υπάρχει μια έντονη αντιπαράθεση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα, αλλά πάντως τώρα έχει ως επίκεντρο το σχέδιο νόμου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με αιχμή ίσως περισσότερο την καθιέρωση της αστυνομικής δύναμης στα πανεπιστήμια. Πώς βλέπετε την πορεία αυτού του κοινοβουλευτικού διαλόγου? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε αυτό που για όλους φαντάζει πραγματικά προκλητικό. Ότι την ώρα που βρισκόμαστε σε τέτοιες συνθήκες, χτες για παράδειγμα ανακοινώθηκε για ακόμα μια φορά το κλείσιμο όλων των σχολείων στην Αττική, τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά επί ένα χρόνο, χωρίς να υπάρχει μικρή συζήτηση. Είναι ο μόνος χώρος για τον οποίο δεν έχει ακουστεί ούτε μια φορά η σκέψη για το να βρεθούν τρόποι να ανοίξουν, να επιστρέψουν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια, να επιστρέψουν στα εργαστήρια, ιδιαίτερα ορισμένοι επιστημονικοί κλάδοι των θετικών επιστημών κυρίως, είναι αδύνατο να συνεχίσουν να φοιτούν χωρίς να παρακολουθήσουν εργαστήρια, πρακτικές. Πρακτική εξάσκηση. Πρακτική άσκηση κλπ. Ενώ υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάσταση και η κυβέρνηση αγνοεί τα επανειλημμένα και με σοβαρά επιχειρήματα, αιτήματα τόσο των φοιτητών όσο και συνολικά της πανεπιστημιακής κοινότητας για το πώς θα μπορούσαν να επιστρέψουν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια ανοίγοντας, αξιοποιώντας αίθουσες δημόσια κτίρα που αραχνιάζουν, χρησιμοποιώντας διδακτικό προσωπικό αξιόλογο που λιμνάζει δυστυχώς και δεν αξιοποιείται, η κυβέρνηση επιλέγει να αγνοήσει τα αιτήματα τους αυτά και να φέρει ένα πολύ σκληρό νομοσχέδιο με σοβαρές ανατροπές και στα ζητήματα της καταστολής αλλά και στα ζητήματα της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μάλιστα κάνοντας μια πραγματική ψυχρολουσία στους μαθητές ιδιαίτερα της τρίτης τάξης του Λυκείου όταν ανακοινώνει ότι αυτά τα μέτρα και περιορισμοί θα εφαρμοστούν ήδη από τη φετινή χρονιά που καταλαβαίνετε και ποια είναι η κατάσταση τώρα στους μαθητές του Λυκείου που μέχρι τώρα σχεδόν για τους περισσότερους δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία, παλεύουν με τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης που είναι μια υποκατάσταση που δεν μπορεί να καλύψει την ουσία τα διδακτικά κενά που δημιουργούνται και σε αυτές τις συνθήκες η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, να συζητήσει ένα νομοσχέδιο για το οποίο έχουν εκφραστεί από την κοινωνία πολύ έντονες αντιθέσεις και από μεγάλη μερίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Διατυπώνει πάντως, αν μου επιτρέπετε η κυβέρνηση, τη γνώμη ότι αφενός μεν η Βουλή παρά την πανδημία ή και εξαιτίας πανδημίας δεν μπορεί να αναστείλει την δραστηριότητά της, όπως επίσης και ότι αυτό περίπου το περιεχόμενο των θέσεων της ήταν διατυπωμένο από την αρχή, ενώ από τις εκλογές ακόμη. Ναι, όμως κοιτάξτε, δεν είναι κανονικές συνθήκες με την έννοια ότι την ίδια ώρα που επιλέγει να νομοθετήσει κάτι τέτοιο κουνάει και το δάχτυλο και ζητάει τα ρέστα
από τους καθηγητές και εκπαιδευτικούς φοιτητές που επιλέγουν να αντιδράσουν σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, λογικά και να διαδηλώσουν. Άρα δεν μπορεί από τη μια να λες ότι εγώ θα νομοθετώ με φουλ τις μηχανές, αλλά η πανδημία δεν επιτρέπει και να διαδηλώνει. Άρα έπρεπε τουλάχιστον να συναισθανθεί την κατάσταση που βρίσκεται η κοινωνία, που εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι θέμα συνέστηση, θεωρούμε ότι είναι καθαρή πολιτική επιλογή, όπως βέβαια έχει γίνει και σε άλλες, σε προηγούμενες κυβερνήσεις, να επιλέγουν μια περίοδο που ήταν κλειστά τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, για να δυσκολέψουν και τις αντιδράσεις. Την εκδήλωση αντιδράσεων, ναι, βέβαια. Των φοιτητών και της μαθητικής κοινότητας. Και βέβαια, κοιτάξτε τώρα, υπάρχει, αποτελεί πραγματικά πρόκληση όταν για όσα αιτήματα έχουν εκφράσει και οι φοιτητές και οι επιστημονικές αρχές κατά διαστήματα, η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα για να λυθούν, όμως βρίσκει στο άψη σβήσει 30 εκατομμύρια για να προσλάβει μόνιμους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν έρχονται για να ελέγξουν τα φαινόμενα βίας και ανομίας όπως θέλει να παρουσιάζει η κυβέρνηση, γιατί αν θέλετε κάτι τέτοιο, αν ήθελαν μπορούσαν να το έκανε και πριν, και κάτι τέτοιο δεν το κάνουν και έξω από τους χώρους του Πανεπιστημίου, που τέτοιου είδους φαινόμενα ανθούν, αλλά ο σκοπός είναι πραγματικά μαζί με μια σειρά άλλων μέτρων που υπάρχουν στο νομοσχέδιο μαζί με την πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως οι κάμερες σε όλους τους χώρους των πανεπιστημίων, τα πειθαρχικά συμβούλια που εκεί αποτυπώνεται ακριβώς ποια είναι η στόχευση αυτών των μέτρων καταστολής μέσα στα πανεπιστήμια, που θα καλούνται να τιμωρούν μέχρι και με διαγραφή φοιτητές που, όπως λέει, εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Να ρωτήσουμε δηλαδή, ποιες συνελεύσεις οι οποίες γίνονται ενάντια σε αποφάσεις της κυβέρνησης για παράδειγμα, όπως έγιναν το προηγούμενο διάστημα για τις επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, όταν αποφασίζουν να πάρουν μέτρα που κόβουν, για παράδειγμα, τη φοιτητική μέρημνα, προβλήματα με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και άλλα, ή άλλα κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν βέβαια τη φοιτητική κοινότητα. Αυτά μπορούν να κρυθούν ως πράξεις που εμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Η εμπειρία έχει δείξει ότι πολλές φορές τέτοιου είδους κινητοποίηση των φοιτητών χαρακτηρίζονται ως τέτοιες, και θεωρούμε ότι αυτή είναι και η στόχευση του νομοσχεδίου. Ενώ παράλληλα με μια σειρά άλλα μέτρα, βέβαια, παίρνουν φραγμή και στη δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και μέτρα που πετάνε μια ώρα αρχίτερα έξω τους φοιτητές και δημιουργούν, αν θέλετε, και κατηγορίες αποφύτων, κατηγορίες πτυχιούχων, για να μπορούν και πιο εύκολα, βέβαια, αυτοί οι απόφοιτοι να είναι ευέλικτοι στις πιέσεις της αγοράς, ευέλικτοι εργαζόμενοι που τους έχει πραγματικά ανάγκη, τέτοιους εργαζόμενους έχει ανάγκη η καπιταλιστική οικονομία. Γι' αυτό θεωρούμε ότι παίρνει αυτά τα μέτρα η κυβέρνηση και με μια τέτοια, δείχνοντας και μια τέτοια αποφασιστικότητα. Κύριε Κομινάκα, έχω μια τελευταία ερώτηση. Ανησυχεί το Κομμουνιστικό Κόμμα ειδικότερα για τα ζητήματα των εξετάσεων? Βλέπω ότι είστε ανάμεσα στους βουλευτές οι οποίοι κατέθεσαν στην Βουλή ερώτηση προς υπουργούς Παιδείας και Υγείας, με αντικείμενο ακριβώς αυτό, πώς θα γίνουν οι εξετάσεις σε ορισμένα ειδικά μαθήματα και αθλήματα, δηλαδή σε τομείς στους οποίους τα παιδιά δεν έχουν κατορθώσει να εκπαιδευτούν κάπως αυτό το διάστημα. Είναι πολύ μεγάλη ανησυχία, ειδικά για τα ειδικά μαθήματα στον αθλητισμό, στη μουσική ναι, ναι. Για παράδειγμα, ας πούμε, τα μουσικά σχολεία παραμένουν ακόμα στη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, γιατί και στις περιοχές που ανοίξαν αλλού τα γυμνάσια, γιατί συνδυάζουν γυμνασιακές και ηλικιακές. Ναι, είναι ακριβές. Οι μαθητές δεν μπορούν να κάνουν πραγματικά προπόνηση, οι μαθητές πρέπει να δώσουν τα αθλήματά τους. Άρα αυτό, αν θέλετε, αποδεικνύει ακόμα περισσότερο ότι είναι πρόκληση απέναντι και φτάνει στα όρια πραγματικά της ανηθικότητας απέναντι σε όλους αυτούς τους μαθητές που αγωνιούν και στις οικογένειάς τους, που πέρα από το μεγάλο άγχος που περνάνε με τις συνθήκες της πανδημίας,
που έχει φτάσει στα σπίτια ολονών, είτε τα θέματα της υγείας, είτε τα θέματα τα οικονομικά, είναι σε μια τέτοια κατάσταση και απέναντι σε αυτούς τους μαθητές επιλέγει η κυβέρνηση να νομοθετήσει ότι θα μείνουν περισσότεροι μαθητές έξω από το πανεπιστήμιο, βάζοντας τον περιορισμό της βάσης αγωγής, βάζοντας το διπλό μηχανογραφικό που πραγματικά μπορεί να το μεταφέρει για την επόμενη χρονιά, αλλά παραμένει η ουσία, αν θέλετε, και γιατί αφορά όλο το Λύκειο, που ουσιαστικά διαδικασίες τέτοιες που θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, βέβαια, που έχει φροντίσει να ανοίξει άλλους δρόμους για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν μέσω των ιδιωτικών κολεγίων. Όμως για κάποια παιδιά επιλέγει ότι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση δυσκολίες. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Κυρία Κομινάκα, ευχαριστούμε για την συνομιλία αυτή. Εδώ θα είμαστε, οι εξελίξεις είναι μπροστά μας, από ό,τι κάποιος μπορεί να αντιληφθεί. Σίγουρα. Να είστε καλά. Γεια σας.